Με όρεξη και δουλειά, ωφελούμενη του Κεθέα, προχώρησα στην καλλιέργεια των ελαιόδεντρων του Δήμου Ηρακλείου. Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Ηρακλείου με το Κεθεάρι Άδνη για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας προς όφελος των κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο που μας εμπιστεύτηκε τις ελιές εδώ πέρα, να τις φροντίσουμε και να τις περιποιηθούμε, έτσι ώστε και αύριο μεθαύριο να μπορούμε να μαζέψουμε το λάδι και να μπορούμε να κάνουμε και κάποια δωρεά λαδιού σε άτομα που ίσως δεν θα έχουν αύριο μεθαύριο. Ήρθα και εγώ να βοηθήσω εδώ τα παιδιά όσο μπορώ, ό,τι μπορώ να τους κάνω. Συγχαρητήρια στο Δήμο Ηρακλείου για την κίνηση αυτή. Στο λιόφυτο του Δήμου βρέθηκε ο Βασίλης Λαμπρινός μαζί με τους συνεργάτες του, εκφράζοντας την ικανοποίησή του, καθώς πρόκειται για μια διαδικασία που βοηθά τους ωφελούμενους στην προσπάθειά τους για επανένταξη. Ο Δήμος αξιοποιεί αφενός την περιουσία του, η οποία δεν καταπατείται, και αφετέρου δίνεται η δυνατότητα, όπως είπα και προηγουμένως, στα παιδιά του Κεθέα να εργαστούν και να λάβουν και ένα σοβαρό ποσοστό από την παραγωγή του λαδιού που θα προκύψει προς όφελος τους. Το δεύτερο επίπεδο είναι ότι θα εργαστούν και άτομα από τους ωφελούμενους των προγραμμάτων της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου. Και το τρίτο επίπεδο είναι η παραχώρηση ελαιολάδου στο κοινωνικό παντοπολείο, το οποίο θα διατεθεί σε συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν ανάγκη αυτό το ελαιόλαδο. Η σύμβαση υπεγράφει το Δεκέμβριο του 2021 και προβλέπει τη δωρεάν παραχώρηση στο Κεθέα για 3 χρόνια του δικαιώματος καλλιέργειας των ελαιόδεντρων που βρίσκονται σε ακίνητα ιδιοκτησίας του Δήμου, σε Καρτερό και Ιεράπετρα. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Κεθέα για αυτή τη συνεργασία που είμαι βέβαιος πως θα στεφτεί από επιτυχία. Οι ωφελούμενοι του Κεθεά έχουν έρθει για να εργαστούν στο μετόχι Γκριλιονάκι και ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα απολαύσουν και τους καρπούς, τα ωφέλη, τα πολλαπλά ωφέλη αυτής της σημαντικής συνεργασίας. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι σε τούτη τη ζωή να ζούμε καθαροί. Είμαστε η κοινωνική. Το 75% του παραγόμενου λαδιού θα διατίθενται στο Κεθέα, ενώ το υπόλοιπο 25% θα καλύπτει τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου Ηρακλείου.